Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για «τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός άγνωστου μέχρι στιγμής δράστη, ο οποίος τον πρωί της Τετάρτης, στο ελαιόχώρι της Καβάλας, με δόλιο τρόπο, αφαίρεσε χρηματικό ποσό από μια 84χρονη. Ο δράστη μετέβη στο σπίτι τη 84χρονη γυναίκα, όπου προσποιούμενο τον υπάλληλο τη ΔΕΗ, μπήκε στο σπίτι για να κάνει έλεγχο στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση τη οικία. Κατά τον υποτιθέμενο έλεγχο, προφασίστηκε την ύπαρξη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματο και κινδύνου πυρκαγιά, πείθοντα ταυτόχρονα την ολικιωμένη γυναίκα να συγκεντρώσει σε μια σακούλα τα χρήματα που διατηρούσε για να τα τοποθετήσει έξω από το σπίτι. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντα διάφορε άλλε προφάσει, παρακίνησε την 84χρονη. Να εισέλθει στην οικία και εκμεταλλευόμενο την ολιγόλεπτη απασχόλησή τη, αφαίρεσε τη σακούλα με τα χρήματα και τράπηκε σε φυγή. Μεταξύ άλλων, η αστυνομία προειδοποιεί να μην πείθεστε εύκολα από άτομα τα οποία σα πλησιάζουν ω γνωστοί συγγενικών φίλων και προσώπων. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σα πείσουν τηλεφωνικώ για την καταβολή του χρηματικού ποσού με το πρόσχημα πρόκληση ατυχήματο από συγγενικό πρόσωπο. Να έχετε πάντα διαθέσιμου του τηλεφωνικού αριθμού με του οποίου πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκη, όπω αστυνομία, πυροσβεστική, νοσοκομεία και στενή συγγενεί. Σε καμία περίπτωση να μην πήθεστε, ακόμη και αν μιλήσετε με άτομο το οποίο σα έδωσαν οι δράστες κατά τη μεταξύ σα τηλεφωνική επικοινωνία, προσπιούμενο του συγγενεί σα. Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα. Επίση, να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σα. Κινηματογραφική ήταν η σύλληψη ενό 30χρονου αλλοδαπού το πρωί τη Δευτέρα στον οικισμό τη Νέα Χιλή στην Αλεξανδρούπολη. Ο λόγο για τη συντονισμένη επιχείρηση 10 περίπου ανδρών τη ΣΟΠ και τη Αλεξανδρούπολη, όπως η συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα ΣΑΠΟΝ και παρουσία δικαστικού λειτουργού, μετέβησαν σε κατοικία τη Νέα Χιλή προκειμένου να κάνουν έφοδο. Αξίζει να αναφερθεί, σύμφωνα με πληροφορίε, πω η επιχείρηση ήταν οργανωμένη και μάλιστα χωρί να επιτρέπουν στου περίοικου του 30χρονου να έχουν εικόνα, αφού νωρίτερα απέκλεισαν την περιοχή. Η επιχείρηση τη αστυνομία είχε και άλλα ευρήματα εκτό του συνεργάτη του λαθροδιακινητή, καθώ κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο του 30χρονου, ναρκωτικών ουσιών. Ο 30χρονο Αλβανό, μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Σαπώνου που και κρατείται.